Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, Στράτος εδώ για ακόμα μια φορά και στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε για ακόμα μια φορά το GTRP. Στο σημερινό επεισόδιο θέλω να φτάσουμε, επειδή βλέπω ότι φτάνουμε 1000 likes σχεδόν σε δύο τελευταία βίντεο, θέλω να φτάσουμε 1000 like. Να το σπάσετε. Και θα έχει ξανά επεισόδιο GTRP την Παρασκευή. Μη γράφετε λοιπόν γιατί δεν έκανες GTRP. Λέω τώρα, να μα παρακολουθείς τι λέω. Λέω την Παρασκευή θα έχει ξανά GTRP. Και άμα είστε και καλά παιδιά μπορεί να έχει και το Σάββατο. Σπάστε το κουμπί του like να φτάσουμε τα 1000 like για να έχει και την Παρασκευή επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ όλους για τους 2000 συνδρομητές. Την Κυριακή θα έρθει και βίντεο σχετικά με το Q&A, οπότε να το περιμένετε. Και είμαστε εδώ στο Public Garage εδώ. Γίνεται χαμός. Δεν πιάσα τα φρένα. Κατέβα κάτω Καβίτη. Κατέβα κάτω. Κύριε Καβίτη. Χρωστάς γαζούλα μπρο, κατέβα. Έλα στο τέτοιο νοσοκομείο σε βάλω. Έλα, μπαίνω μέσα. Ωρε το πιέτα. Εμένας ποιος είναι? Παχαλίτσα. Πασχαλίτσες, όπα! Έλα εδώ Πασχαλίτσα μου, έλα εδώ Πασχαλίτσα. Γίνεται χαμός εδώ πέρα στο Public Garage όπως βλέπετε. Ωρε. Μας ακολουθεί κόσμος, δεν ξέρουμε, ξέρουνε. Σπύρος. Εσύ είσαι. Τα ρούχα σαν αγαπώτησε. Ω, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάγαμε τώρα. Στο κινητό. Ναι. Ωραίος. Τι λέει παιδιά. Καλά εσείς. Μια χαρά όλα. Όλα καλά. Τι λέει στο συνεργείο, σε πήραμε πώς πήγα. Δεν πήγα. Αργότερα άμα πάω. Okay. Χθες δεν πήγα καθόλου. Ναι, ξέρω. Για πάμε λίγο παραπέρα να ακούμε, να μιλήσουμε λίγο. Το γκένγκ μεγαλώνει. Τρίτο άτομο στην παρέα. Τι χαμός γίνεται τώρα εκεί πέρα, γιατί τι έγινε? Δεν ξέρω, αλλά σαν κέρδη. Είναι ένας από αυτούς που ήθελα να μπει στη μαφία. Ποιος? Παιδάκι. Ναι, ναι. Ναι, το ξέρω. Γύρω στα 15 άτομα που ζήτησαν. Είδα τα σχόλια. 15, πάνω από 20. Ναι. Δεν γίνεται τόσα. Καλά, ναι, εντάξει. Πιστεύω μέχρι 3-4 είναι εντάξει. 3-4. Εντάξει, και 6 άτομα να είμαστε καλά είναι πάλι. Ναι, δεν βγαίνει τίποτα. Χίλιες φορές θα δουλεύει σκουπιδιάρης. Ναι, αυτό. Έχεις όπλο. Εσύ έχεις όπλο. Έχω τα λεφτά να το πάρω, αλλά δεν το έχω πάρει ακόμα. Μπορώ να πάρω όμως. Εσύ θα πάρεις. Εγώ. Να. Δεν ξέρω ακόμα, όχι, μάλλον. Δεν έχετε ένα μαζί και οι δύο. Το κλέψαμε. Το δεν θα κλέψει, αλλά τώρα έχω άλλο, οπότε θα. Έχεις, πήρες πάλι. Εγώ πρέπει να πάω να πάρω τηλέφωνο, γιατί με κλέψανε στο ξυλοκόπου πάλι. Ναι. Πάνω, μένει και θα σου περιμένω εδώ. Εγώ έλεγα να πήγαινε να δοκιμάσω λίγο σήμερα στο τέτοιο, στους φορτηγατζίδες, δύο ακόμα αποστολές που ήτανε. Πάω να γίνω σκουπιδιάρης λίγο. Όχι βασικά. Περίμενε, πάω να βγάλω τη μηχανή μου. Άμα θέλει κάποιος να έρθει. Πάω να βγάλω. Σπύρο, θα θες να βγάλω μια βόλτα τον Μπέμπα. Εγώ αγόρασα κι άλλα αμάξια, άλλα δύο. Ναι. Ένα Audi πήρα. Το RS3. Ναι, ναι. Ωραίος. Μεγιά. Δικό σου. Ναι. Ωραίος. Πώς το βλέπεις? Καλό. Ωραίο χρωματάκι. Κάνε λίγο μπροστά γιατί θα βάλω κι εγώ αμάξι. Ναι. Στράτο, ανέβα άμα θέλεις. Ανέβη. Πάω να βγάλω την BMW και πάω λίγο στους φορτηγατζίδες. Θες να σημειώσω το τηλέφωνο σε ένα χαρτί να με γράψεις, να καλέσεις μετά? Ναι. Ο Πασπυρό, ναι, τι έχεις κάνει εδώ, ρε. Ωραίο. Καλό. Ωραίο χρωματάκι. Πέρλα κι εσύ. Ναι. Αξίζει να το πάρω κι εγώ το τέτοιο του BMW, τι λες εδώ. Μάζεψε κάτι καλύτερο. Θες να σου πουλήσω το δικό μου, το έχω φτιαγμένο εξωτερικά. Το βεβαίω. Ναι, έλα. Θα κουνήσεις λίγο το εργαλείο σου να βγάλουμε και κανένα άλλο. Ναι. Στράτα, έλα από εδώ δεξιά. Έλα, έστερα. Ναι. Θες να σου δείξω το βεβαίω που έχω, για να μου πεις αν το θέλεις. Ναι, οκ. Απλά δεν έχω και πολλά λεφτά. Πόσο έχεις? Εντάξει. Ανάλογα που έχω από κοινά. Πάω τώρα να το πάρω. Εντάξει, πάρε τηλέφωνο. Ναι. Okay. Ναι. Ωραίο το είχε.
Ναι, και άμα πληθεί θα είναι ακόμη πιο ωραίο. Απλά θέλω να βρω και κάποιον όμως να πουλήσω τη μηχανή. Εντάξει. Πήγαινε στο συνεργείο, θα βρεις κάποιον. Κάποιος θα την πουλήσει. Ωραία, θες για την ώρα θες να πάρεις την μπέμπε και μετά μου πουλήσει τη μηχανή. Όχι, κάτι. Δεν χρειάζεται αυτά να φτιάξεις. Πάω τώρα. Πώς γίνεται όμως να το κλειδώνω εγώ και να κλειδώνει και. Ναι, ρε, θα πάμε στην αστυνομία, θα κάνουμε τα χαρτιά και θα είναι δικό σου μετά. Ωραία, κάτσε. Θες να μαζί με τη μηχανή να πάμε να πάρουμε ένα κινητό. Περίμενα το παρκάρο, μένει και ακόμα. Γίνεται μεγάλος χαμός όπως βλέπετε εδώ πέρα στο public garage. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος, ο άλλος χορεύει πάνω εκεί, ο καθένας κάνει το χαβά του. Ο άλλος έχει μπει πάνω στο φορτηγό όπως βλέπετε και χορεύει. Το παιδί εδώ πέρα θα πάρει το σπίρι το αμάξι. Μας θέλετε να πάμε το αμάξι μου, κλείνει τετράπορτο να πούμε όλοι. Ή εσύ να πας για δουλειά. Έλεγα να πάω να δοκιμάσω λίγο κάτι δουλειές που είχα αφήσει. Οκ, εγώ τα μένω μόλις δύο στα λέμε. Ναι, ναι. Θα το τηλέφωνο στο έχω. Το έχω στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο κι εγώ. Πολύ το έχω στρώ. Το έχω κι εγώ, ναι. Ωραία, τα λέμε όλοι. Άντε, άντε πάμε. Πάμε σύρα. Πάμε να δοκιμάσω λίγο μια δουλειά εγώ πέρα στα. Αυτά που είχα αφήσει στο φορτηγά. Όχι ρε φίλε, σπάσαμε το πίσω φανάρι. Έλα ρε γαμό. Δεν πιάσαν τα φρένα. Τι ζαντάρα του έχουμε παίξει ρε φίλε. Τι ζαντάρα έχουμε. Έλα, έλα, έλα εσύ, έλα. Έλα και θα δεις πού θα πας. Κι άλλα τρία BMW, τι γίνεται, πουλάει πολύ τον BMW. Ποιανού είναι αυτό το BMW το άσπρο, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Όταν θα μιλάει ο Στράτος άρχισε εδώ πέρα, κατάλαβες. Και δεν θα γκαζώνεις κι άλλο, πόσο το έχει φτιαγμένο τέρμα το πάει. Έρε φίλε, έλα εδώ, έλα εδώ. Take it serious είναι, έλα εδώ. Αυτοί έχουν ένα τέτοιο εργαλείο. Ωραία, τέρμα πάει, το έχω δώσει εγώ 190 πήγαινε πριν και δεν το έπτωνα. Πάει πάνω από 200. Έλα τώρα, έπιασα κι εγώ ευθεία εδώ πέρα. Σου πω εγώ τώρα, έλα, 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 σου έρχομαι. Φοβάται. Βλέπει μαύρο φημέκι τέτοια εδώ πέρα και γίνεται χαμός. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα. Και κρατιέται όπως βλέπετε, το έχω εγώ. Τώρα θα κατάλαβα ότι τον ακολουθούμε γιατί πήγαμε αριστερά. Αλλιώς θα πηγαίναμε κανονικά στη λωρίδα μας και πάει αριστερά πάνω. Το χάσαμε. Δεν τον χάσαμε, είναι εδώ πέρα. Πού να είχα κοιτάξει τα δύο άτομα μέσα εδώ, δεν θα πήγαινε καθόλου. Ο άλλος έχει βγάλει καθίσματα και πάει τόσο γρήγορα. Τι κάνει ρε ο φίλος. Όχι, τώρα τον χάσαμε εδώ. Πού πήγε ρε φίλε, πού με έχει φέρει εδώ ρε. Κάτσε να βάλουμε ένα GPS να γυρίσουμε πίσω. Ωραία, κοίτα που με έφερε, καταδίωξε. Καταδίωξε. Απ' την πόλη εδώ ρε φίλε, κοίτα πόσα χιλιόμετρα ταξιδέψαμε. Είχαμε πλακώσει εδώ. Πάμε λίγο χούνιγκα να φτιάξουμε λίγο τα φανάρια. Σχετικά με τη μαφία, όχι μαφία, με το γκάγκ που κάνουμε με τα παιδιά. Θέλω να είμαι εγώ. Οχ, οχ, οχ. Εδώ είναι το Beer Project. Εδώ τα παιδιά τι κάνουν. Κλειδώσαν το όχημα, νομίζουν ότι θα πάρω τίποτα οχήματα, όχι. Έλα φιλέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είσαι. Τι λες. Δεν είμαι δικός σου, δεν είμαι δικός σου, όχι. Okay. Εδώ είναι το Beer Project. Μαζεύουν μάλλον τη σοδιά και μετά πηγαίνουν στο εινοποιείο. Ωραίο σημείο εδώ πέρα, ωραία περιοχή. Μαζεμένοι πολλά άτομα εκεί στο χωράφι, τι κάνανε. Αρπή είναι, κάποιο ρόλο παίζουνε, οπότε καλό, είναι ωραίο. Σχετικά με τον Gang θα βγάλουμε μια ανακοίνωση κάποια στιγμή στο Instagram, οπότε να με ακολουθήσετε στο Instagram, θα βρεις και τα κάτω στην περιγραφή το link για να με ακολουθήσετε. Και κάποια στιγμή θα βγάλω όπως είπα μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, να μαζευτούμε, να δούμε ποιους θα μαζέψω. Θα είναι max 4 άτομα, 4 με 5 άτομα. Οπότε
Θα προσπαθήσω και εγώ να μιλήσω και με τον owner. Να κανονίσουμε άμα είναι, γίνεται να, να φτιάξουμε τη δικιά μας μαφία. Θα το δούμε, αλλιώς θα συνεχίσουμε σαν gang μια συμμορία που θα κάνουμε παρανομίες. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα το σκεφτώ. Μπορεί να μην κάνουμε και παρανομίες, να είμαστε έτσι μια ομάδα μαζί και να πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη μαζί. Καλύτερο ακόμα μου φαίνεται να κάνουμε μια ίδια δουλειά και να μαζεύουμε λεφτά, έτσι να είναι πιο διασκεδαστικό και διάφορα σχετικά. Δεν μ' αρέσει τόσο η παρανομία, γι' αυτό δεν είχα κάνει τόσο καιρό, γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Όπως είπα, θα βγάλω την ανακοίνωση, γράψτε εκεί πέρα μήνυμα και να κανονίσουμε να μπούμε μια στιγμή να είμαστε όλοι μαζί, όσο περισσότεροι γίνεται, στο Nemesis, το σερβερ που παίζω, ή άμα θέλετε να παίξουμε σε ένα καινούριο σερβερ που να μην έχει τόσα πολλά άτομα, να μπαίνετε περισσότερα άτομα από εσάς και να παίζουμε όλοι μαζί εκεί πέρα. Τι θέλετε εσείς, γράψτε στα σχόλια και θα κανονίσουμε εντός παιχνιδιού μια συνάντηση κάπου σε κάποιο σημείο, να οργανωθούμε λίγο, να δούμε ποια μέλη θα κρατήσουμε. Φτάσαμε λοιπόν στο Hoonigan, είναι από κάτω. Αλλά βλέπω έχει πολλά μάξια, δεν ξέρω, θα περιμένουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μου. Για τα φανάρια θέλω να κάνω ένα εξωτερικό έτσι, να το φτιάξουμε λίγο. Α, ένα φτιάξιμο. Ναι, ναι. Ωραία, βγείτε από το μάξι. Φτιάξουμε λίγο τα φανάρια εδώ στο Hoonigan, ωραία εργαλεία το βλέπω. Έτοιμος. Ωραία, ποδήξουλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Bye. Φτιάξαμε το εργαλείο εδώ πέρα, μας το καθάρισε κιόλας. Θα πάμε λοιπόν κάτω εδώ να δοκιμάσουμε τις δύο υπόλοιπες δουλειές που δεν είχαμε πάει τα δύο σημεία. Μία το Vineyards και μία το επόμενο που είχε γίνει ένα τύχημα, άμα θυμάσαι, πριν δύο επεισόδια που είχε πάρει φωτιά το τρέιλερ που είχαμε χτυπήσει μια τέντα και δεν μπορούσαμε να παραδώσουμε το χορτίο. Πάμε να δούμε πόσα λεφτά βγάζουμε από αυτή την παράδοση και μία κόπα που μας έχει μείνει. Που ήταν με τους σπόρους, το City Center δηλαδή. Ωoo, βγάλανε πολλά! Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει βγάλει από 2 μέχρι 5 το καθένα. Α, είναι ωραίο, πάμε στο Vineyards. Δεν θέλουμε συναντήσεις. Εμείς χαλαρά, εδώ πέρα τη δουλίτσα μας. Σαν τα λικέρις, είναι 5 μίλια το Vineyards. Πάμε να δούμε πόσα θα βγάλουμε από αυτή την παράδοση. Θα προσέξουμε τώρα αυτή την τέντα εδώ πέρα, την άτιμη, μπροστά μας εδώ. Γιατί ήταν πίσω το... Μετά από εδώ ήταν ακριβώς. Να, αυτή εδώ πέρα. Κοιτάξτε πως τη μαζέψαμε προχτές. Πως πέτυχε εκεί πάνω ρε παιδιά. Πάμε λοιπόν προς το God's Nectar. Να δούμε και εκεί τι παίζει σε εκείνη την περιοχή. Μήπως είναι εκεί που είχα πάει πριν. Στα χωράφια που μαζεύανε κάτι. Είδατε, δεν έχει κάποιο εικονίδιο στο map. Πρέπει να συνεννοηθείς λίγο με τα παιδιά. Υπάρχουν διάφορες δουλειές που μπορείς να κάνεις. Ποιος την πέταξε την κολόνα εδώ κάτω τώρα ρε φίλε. Κανόνισα πάθουν καμιά ζημιά τώρα εδώ πέρα. Ο μεγάλος κατάδικος βρίσκεται καθοδόν προς τον Galaxy, τον μπαράκι. Αυτό μπορεί να γίνει McDonald's κάποια στιγμή. Πού με πάτε εδώ πέρα ρε. Ρε παιδιά, νταλίκα έχω ρε. Ρε αγόρια μου. Γλυκά, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Εδώ πού να στρίψω εγώ. Κοιτάξτε τι κουβαλάω πίσω εδώ. Πού να το στρίψω αυτό εδώ πέρα ρε μάνα μου. Όπο. Κι άλλο πάνω, όχι ρε φίλε. Ρε παιδιά, λίγο. Λίγο να σέβεστε. Πού να πάει ο άνθρωπος εδώ μέσα. Έχετε και τα κλαριά, δεν βλέπουμε τίποτα. Κοίτα πού σε πάνε, ρε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Πρέπει να περάσει από εδώ μέσα. Κάνουμε πόσες ώρες. Τα 5 μίλια θα το κάναμε σε 0 χρόνο. Και τώρα είμαστε εδώ πέρα στα στενά της. Λες και ανεβαίνουμε τον μπράλο. Ωρε θεά, πού με φέρατε ρε παιδιά. Ωρε θεά. Τι θεά είναι αυτή και ανεβαίνουμε κι άλλο το βουνό. Ω, φαίνεται όλη η πόλη από ψηλά, είναι ωραίο μέρος. Τράκαρα. Έφτασα στα μισά και τράκαρα, μακάρι. Δεν έχει φύγει το τρέιλερ, ευτυχώς. Ξεζαλιστήκαμε, συνεχίζουμε. Τώρα κατάβαση κάνουμε. Πριν κάναμε ανάβαση, τώρα κατεβαίνουμε. Ωραία, καταστροφές. Έλα, Γιώργη. Ωραία, Γιώργη. Free είσοδο και ποτά. Δωρεάν ποτά και είσοδο στον Galaxy. Επειδή γύρισε ο μαφιόζο, κερνάει. Οι αμπελώνες εδώ πέρα. Το God's Nectar. Κάπου εδώ κοντά θα είναι. Τι στροφάρες έχει εδώ πέρα, ρε παιδί. Να είσαι ένα πισωκίνητο εδώ πέρα, τριπτάτο και έχει εδώ πέρα. Εδώ είναι η ευχαρίστησή σου. Άνετα.
Θα το πάρουμε κάποια στιγμή και θα έρθουμε σε αυτό το σημείο, το υπόσχομαι. Τα λέω δημόσια εδώ πέρα στην κάμερα. Κάποια στιγμή θα πάρω ένα driftato ή το M3 ή το 186 και θα έρθω σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα που έχει τις καλύτερες στροφές που έχω πετύχει μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε στροφή εδώ πέρα να μπεις με τα όλα. Το υπόσχομαι, στα επόμενα επεισόδια μόλις μαζέψω τα λεφτά και πάρω τα αυτοκίνητα αυτά τα δύο, θα έρθω εδώ και μπορεί να κανονίσω και κόντρες όποιος έχει κάποιο νησά, όποιος έχει κάποιο driftato να έρθει εδώ πέρα να κάνουμε κάποιους αγώνες drift. Οπότε, άμα το βλέπεις κάποιος στο βίντεο και έχεις κάποιον driftato max και παίζεις και στο Nemesis, παίζω στο Nemesis, το λέει πάνω δεξιά. Κανονίστε, γράψτε στα σχόλια ή στείλτε μου στο Instagram. Από πού μπαίνουμε? Ναι, Welcome's Vineyard, ναι, Ινοπείο. Άρα το Ινοπείο είναι εδώ πέρα. Ξεφορτώσαμε λοιπόν εδώ πέρα εμείς στο Ινοπείο. Ωραία δείχνει μέσα, μην μας νομίζει ότι παρακολουθούμε κιόλας. Αρκετά ωραία δουλειά φαίνεται. Μπορώ να μιλήσω και με τα παιδιά εδώ πέρα άμα σας αρέσει και εσάς να δουλέψουμε κάπου εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Θα κάνω ό,τι με φωτίσει. Αλλά αυτό που σας υποσχέθηκα πριν με το drift θα το κάνω. Το είπα και θα το κάνω. Τώρα είμαστε μόνο ο τράκτορας, πάμε λίγο οι αμπάντες εδώ πέρα στροφές. Όπω, τώρα πώς θα βγεις εδώ πέρα, να έχεις ένα driftato εδώ πέρα. Κατέβρισε εδώ με space, χειρόφρενο. Όχι ρε φίλε, το χτύπησα τα παιδιά. Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη φίλε. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, εντάξει. Ναι, ναι. Καλή συνέχεια φίλε. Ο άλλος με το Mini Cooper ποιος είναι? Δεν ξέρω φίλε, τώρα εδώ πέρα είσαι. Οκ. Okay. Καλή συνέχεια. Μπες μη φύγει. Τι έγινε εδώ πέρα, το χτυπήσαμε, το κάναμε καλά. Μπήκε δεξιά λωρίδα αυτός. Εγώ του φταίω. Εγώ στη λωρίδα μου πήγαινα, μια χαρά. Το περίμενα να σου κάνουμε, με χειρόφερα να πήγα εγώ. Και εδώ πέρα το ίδιο. Και τι σας είπα, μη το κάνεις ρε φίλε, είπα, μη το κάνεις. Και το είπα, άμα το σταματήσουμε θα μας βρεις. Τι το είπα ρε φίλε, τι το είπα ρε γάμο. Δεν θα δούμε ποτέ τι θα γίνει ρε φίλε. Μείναμε εδώ στη μέση του πουθενά, σπρώχνουμε. Όχι, δεν έχω φαγητό πάνω μου. Δεν έχω φαγητό πάνω μου, πέθανα εδώ πέρα στην άκρη του πουθενά. Πώς την πάτησα έτσι ρε φίλε στην άκρη του πουθενά εδώ πέρα? Να φίλε. Έλα. Εγώ τώρα το κάναμε μία μεταβίβαση, πήρα εγώ το αμάξι. Ναι. Και αυτά, πού είσαι να έρθουμε? Έχω μείνει με την Ταλίκα Postal 5004 πες στο Σπύρο. Μήπως μπορείτε να μου φέρετε ένα repair και να κάνω λίγο το φορτηγό? Για ξαναπείς άλλη μία Postal 5004 και άμα έχετε και κάτι να φάω γιατί είμαι ίσα ίσα θα πεθάνω από ό,τι βλέπω. Okay. Άντε, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Okay. Πω, άμα έρθετε παιδιά με σώζετε από, το αμάτι του, από τα δόντια του Χάρου. Όχι ρε φίλε, πού έμεινα εδώ πέρα στην άκρη? Η ζωή θέλει καλοπέραση, όπου και να βρεθείς, χαλάρωσε. Χαλάρωσαμε εδώ πάνω στο φορτηγό μας, θα κοιμηθούμε τώρα, σε λιγάκι. Κοιτάξτε εδώ τι βλέπουμε, τι καλύτερο από αυτό, τι καλύτερο από αυτό εδώ πέρα. Τίποτα. Είμαι αγχωμένος, δεν ξέρω τι να κάνω. Πού βρέθηκα και εγώ εδώ πέρα σε αυτήν την κατάσταση? Γιατί σε μένα όλα αυτά? Δεν έχω τι να κάνω. Οχοχοχ, ρε φίλε, τι να κάνω? Είμαι στην άκρη του πουθενά. Το φορτηγό μου διαλύθηκε από πατάτα δικιά μου. Με μπέρδεψε. Πού είστε? Γρήγορα το φαγητό είναι τέρμα κάτω, θα πέσω. Έλα. Σπύρο με σώδες, θα φάω εσένα τώρα. Πού πηγαίνατε ρε? Σε σένα ρε. Εσείς ήταν που πέρασαν κάτω? Να σου δώσω και το repair kit. Πω, με φτιάξατε, στάνιαρα. Όχι ρε φίλε, θα έπαιξα κάτω. Τα φαγές. Τα έφαγα όλα, πάνε. Έλα από εδώ. Κάτσε. Τι, πες μου μια τόφιμη σου. 303. Έλα. Πάμε να το φτιάξουμε σώ. Μη φύγετε. Με σώσατε παιδιά, με σώσατε. Αλήθεια, με σώσατε. Κάτσε να κάνουμε χρήση. Το έκανε. Το ξεφόρτωσα πριν και πάω τώρα προς τα πίσω που πήγαινα και με τράκανε ένα στο δρόμο. Και έφυγε, άφησε έτσι μόνο. Όχι, δεν είχε βλάβει. Μετά ανέβαινα εδώ την άλλη φορά. Λέω, άμα το αφήσω τώρα θα σβήσει. Το άφησα και πάει, έσβησε. Ναι. Το κάναμε μεταβίβαση εργαλείο. Το πήρα εγώ.
Άντε, καλό ρίζικο, καλό τάξιδο. Όπα και ζαντόνια, το είσαι Σπύρο. Ναι, ρε, πού το είχα φτιάξει. Σαν τα δικά μου είναι ή όχι. Δεν θυμάμαι ποιο έχει. Δεν έχει turbo, νομίζω. Κάνουν πάρτι στο τέτοιο, στο. Πώς το λένε, το μπαράκι. Γκάλαξι, ναι. Λέτε να πάμε. Τζάμπα είναι όλα, λένε. Πάμε. Πάνε να αφήσω το τέτοιο και αρθείτε να πάρτι σε φορτηγά. Συνάντηση άμα είναι στο κεντρικό γκαράζ. Δεν γίνεται. Έγινε. Πάνε να πάρω τον μπεμβέ και εγώ και έρχομαι. Okay. Μπαίνω μέσα, τα παιδιά πάνε προς το κεντρικό γκαράζ. Πάμε να αφήσουμε λίγο το φορτίο εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Και μετά να πάμε. Να κάνουμε μια συνάντηση στο κεντρικό γκαράζ και μετά να πάμε μια βόλτα από τον μπαράκι στο Galaxy, γιατί κάνουν πάρτι και γιατί να μην πάμε. Πριν είπα δεν θα πάω, αφού μαζευτήκαμε παρέα, γιατί να μην πάμε τώρα. Όλοι οι Galaxy, να λένε όλοι οι Galaxy, θα γίνει τη κακομοίρα στο Galaxy. Και πάμε εκεί και μας λέει τάμπα, πάρε εδώ, χτύπα, 30.000 για να μπεις μέσα. 150 πάω για να πάω στο παρτάκι να το προλάβω. Μετά την βόλτα. Όπα, κάνε άκρη εσύ γιατί θα σε φουσκώσω καμία έτσι όπως πάω τώρα εγώ και θα σε κλαίμε. Φτάσαμε σχεδόν. Στο επόμενο τετράγωρο στρίβουμε δεξιά και φτάσαμε. Πάμε, παίρνουμε τον μπεμβέ και πάμε γρήγορα στο τέτοιο. Παίρνουμε τηλέφωνο τα παιδιά. 725 για τόση ώρα. 725 για τόση ώρα. Γιατί τόσο πας στο τζάμι ρε φίλε. Έλα. Έλα. Μόλις μπήκα στο μπεμβέ πάμε κατευθείαν στο τέτοιο μα είναι. Στον Galaxy. Πάμε Galaxy, κάτσε γιατί να πρέπει να πω στο Σπύρο γιατί δεν είναι μαζί μου τώρα. Πού είναι? Έλα στο γκαράζ, είναι όλοι. Α, έρχομαι. Πάμε να σπάσουμε το μοτέρ στο BMW τώρα. Όσο πιο γρήγορα πάει. Τέρμα. Τέρμα, όλα τα τέρμα. Σε επόμενο επεισόδιο θα πάμε να βάλουμε και φρένα στο BMW γιατί όσο να είναι λίγο με την ταχύτητα δεν σταματάει. Ωραία, τέρμα πάμε. Τι είναι αυτός εδώ. Το BMW, αυτό που θέλω να πάρω εγώ. Κι άλλο μάξι, BMW το σαν το δικό μου. Έλα Σπύρο, πάμε. Πάμε όλοι με το Σπύρο, μπες μέσα. Πάμε με το Σπύρο το εργαλείο, το αφήνω εδώ. Πάμε να το βάλουμε στο καράζ, δεν θα μπαίνει γιατί έχω σπάσει παράθυρο εγώ τώρα, πιστεύω. Μπήκε, εντάξει. Πάμε παιδιά μου. Έλα. Μήπως τελείωσε το. Είναι πρωί. Λες. Πάμε μια βόλτα δούμε. Θα ρωτήσουμε εκεί απ' έξω. Οπα. Οπα ρε Σπιρ. Ωρε φίλε. Ας έρω τι να κάνω. Έλα πάμε. Αλλά εγώ θα μπω. Βγάλε τη μάσκα, ρε, βγάλε τη μάσκα. Πω εργαλεία, τι εργαλεία να δώσεις εδώ πέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, περάστε όλοι μέσα, παιδες. Καλησπέρα. Περιμένετε με. Έφυγε άλλος. Δεν σε βλέπω. Πίσω. Θα φάμε copyright τώρα. Αλελε. Χαμός, ε. Πάμε. Κοιτάξτε εγώ εδώ πέρα. Φέρε τον κόλο. Πέτα τον κόλο. Δώστε. Να και ο Σπύρος, έβγαλε το Σπύρος. Κακαλά. Έλα. Μια χαρά, τέλεια. Καλήν κακαλά. Δώστε λίγο χορό. Ρώσικο βάλανε τώρα. Πάμε λίγο έξω, ναι. Έλα Σπύρο, χαθήκαμε κάτω στο δρόμο. Πήγαμε σε κάτι άλλο δωμάτια. Α, φως του ήλιου, άντε. Άντε, βρήκαμε λίγο ήλιο. Τι γίνεται εκεί πέρα. Πάμε να δούμε. Την πύρα γιατί την έχουμε στο χέρι. Από τέτοιο, δεν βγήκαμε. Μάγκες, γενικά όσοι είστε εδώ να το ξέρετε. Αφού με ακούτε κιόλας, να το ξέρετε. Ακούμε. Άνοιξε συνεργείο, παιδε.
Άνοιξε ληστεία εδώ πέρα. Άνοιξε μπαράκι. Η Σόνο Φάναρχη. Πού ακριβώς το έχει ανοίξει το μαγαζάκι? Στα ταξί απέναντι. Στα ταξί, οκ. Okay. Να ξέρουμε. Πόσο πουλά το ρηπέκι, φίλε. Ε, για σένα πολύ λίγο. Να θα τα συζητήσουμε από εκεί. Ελάτε από εκεί και συζητάμε τη μέση, οκ. Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εγώ με την πύρα θα είμαι ακόμα. Πάμε να συστηματικό σπίτι. Εγώ δεν έχω την πύρα. Άνοιξε ρε πόρτα. Άνοιξε πόρτες ρε Σπύρο. Ανοιχτά είναι. Ανοιχτά είναι. Σου είπα στο τζάμι. Όχι, όχι, όχι. Τι λαμπουργίνι, ωραία είναι. Ωραία φίλε. Ναι ρε, γνωστό σπίτι. Τι έγινε ρε εδώ, δεν κατάλαβα. Να πάρω λίγο ένα λεφτό. Γιατί πεθαίνω από νερό. Έχω χάσει μετά το εργαλείο ρε. Ναι, ναι. Εργαλείο, καλό. Τι χρώμα στο δώσε, άσπρο? Δεν το ψά. Σε τι χρώμα στο δώσε, άσπρο? Όχι, κόκκινο, με πέρλο. Ωραίο. Εθνική εδώ πέρα. Εδώ. Σπύρο, μην φύγεις λίγο. Κάτσε να κλείσω λίγο το βίντεο το σημερινό και να συνεχίσουμε ένα δεύτερο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο με GTRP. Ελπίζω να σας άρεσε. Να ανυπομονείτε για το βίντεο της Παρασκευής. GTRP ακόμα μια φορά την Παρασκευή. Και είναι αρκετά καλό. Έχετε να θυμηθείτε το. Είναι αρκετά καλό. Οπότε, άμα δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, πάντα την εγγραφή. Πάσε και το καμπανάκι και σε περιμένω την Παρασκευή στο επόμενο βίντεο GTRP. Αύριο θα ανέβει κάποιο άλλο βίντεο. Θα δούμε κάποιες σειρές παλιότερες που έχω αρχίσει. Πιθανόν να είναι το Farming Simulator 19, αλλά μπορεί να είναι και κάποιο άλλο. Οπότε, σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι εδώ. Σπάσε το κουμπί του like να φτάσουμε όπως είπα τα 1000 like. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το Instagram να μου στείλετε μηνύματα, να μου κάνετε follow, ό,τι θέλετε. Και το Facebook page να με ακολουθήσετε και εκεί πέρα. Και κάποια στιγμή φτιάχνω και το Discord server. Θα το βάλω και αυτό στην περιγραφή και θα έχουμε και Discord server. Επίσης, γράψτε τα σχόλιά σας, θα δείξετε την αγάπη σας στα GTRP. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, σπάσετε το κουμπί του like και εδώ τριγύρω μου θα πεταχτούν διάφορα βίντεο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο.